πρόσεξα κάποιες λεκτικές υπερβολές που τις παθαίνει όταν δημιουργεί ένα ενθουσιασμό. Αρχίζουμε. Αν το 18, χωρίς μέτρα αντίμετρα, φτάνουμε στο 3,5% το 19, μπορώ να μιλήσω. Δεν ξέρω άμα ξέρεις, μπορεί να κρίνεις, Χρήστο, από 4 λέξεις, άμα είμαι λάθος. Νομίζω μπορείς να ακούσεις 3 προτάσεις και μετά να κρίνεις. Με 3 λέξεις, νομίζω δεν μπορείς. Αν στο 18 κάνουμε πρόβλεψη ότι το 19 πάμε στο 3,5%, πάνε τα μέτρα και αντίμετρα. Αν γίνει αυτό, ή άμα θέλω να το πούμε όπως ο Dice Room, όχι μόνο δεν έχω ξεχάσει τον Dice Room, τουλάχιστον 3 φορές σε επιτροπή έχω εξηγήσει τι λέει ο Dice Room, και ο κύριος Σταϊκούρας θα το θυμάται και πολλοί άλλοι από εσάς θα το θυμάται ότι έχω εξηγήσει. Ο Dice Room λέει, αν το 18 πάτε στο 4,5, γιατί ουσιαστικά πάτε στο 3,5 και παίρνετε 1% μέτρα από τις συντάξεις, θα μπορείτε να κάνετε, άρα δεν υπάρχει. Δεν χρειάζεται, άρα δεν υπάρχει πιθανότητα να μην κάνετε τα αντίμετρα. Θα κάνετε τα αντίμετρα, λέει ο Dice Room. Προβλέπουμε 3,5% συν 1% οι συντάξεις, 4,5% θα πάρετε τα 1%. Άρα υπάρχουν τα αντίμετρα αν είμαστε εντός του στόχου. Αν... Τώρα πώς θα γίνει, κύριε Χατζηδάκη, ο λόγος? Λοιπόν, κοιτάξτε, κύριε Χατζηδάκη, επειδή θεωρώ είσαστε έξυπνος άνθρωπος, θεωρώ ότι είσαστε έξυπνος, η διακοπή σας που την κάνετε είναι μόνο για να μην γίνει συζήτηση. Σας το λέω ευθέως ότι διακόπτετε γιατί δεν θέλετε να ακούσετε την αλήθεια. Ήμουνα πολύ σαφής. Αυτό να πουλήσει την ψυχή σας. Αυτό τώρα, κύριε Χατζηδάκη, κύριε Χατζηδάκη, κύριε Χατζηδάκη. Τώρα θα κύριε Χατζηδάκη. Κύριε Χατζηδάκη. Κύριε Χατζηδάκη. Μισό λεπτό. Εγώ ξέρω, κύριε. Εγώ. Λοιπόν. Μισό λεπτό. Όπως έκανα μια παροιμή. Κύριε Χατζηδάκη. Κύριε Χατζηδάκη. Μισό λεπτό. Παρακαλώ. Θα παρακαλώ. Κάνω και μια άλλη παρομοίωση. Μισό λεπτό, κύριε Χατζηδάκη. Σαν τον κύριο Γιωργιάδη. Κύριε Χατζηδάκη, πολύ ψυχοπάθεια έπεσε εδώ μέσα σήμερα. Δεν γι' αυτό. Θα με ακούσετε. Θα με ακούσετε. Οποιοδήποτε άνθρωπος ακούσει αυτό που λέω, ξέρει ότι αυτό που λέω εγώ και αυτό που λέει ο Dice Room είναι ακριβώς το ίδιο. Η μόνη διαφορά είναι αν βάζεις στο σενάριο βάσης τη μείωση των συντάξεων ή δεν τη βάζεις. Επιτρέψτε μου να συνεχίσω. Άρα συμφωνούμε. Με το δικό μου τρόπο, αλλά αν θέλετε το λέω και με τον τρόπο του Dice Room. Αν το 18 υπάρχει πρόβλεψη το 19, για 3,5%, μη μου απαντήσεις ακόμα, θα φτάσω σε αυτό. Κύριε Βορύδη, ακουστήκατε. Ακουστήκατε, λέω. Όχι, ακουστήκατε με ησυχία. Ησυχία, τέρμα, έληξε. Ο κύριος Χατζηδάκης θα αναπληρώνει τον άλλο αντιπρόεδρο εδώ σήμερα. Λοιπόν, ησυχία. Υπάρχουν τα αντίμετρα. Αν γίνει αυτό, για να φτάσω στο μεσοπρόθεσμο που καίει τον κύριο Σταϊκούρα, αν πάρουμε ένα συν και ένα πλην το 19, πού θα είμαστε το 20, πάλι στο 3,5%. Άρα πάλι θα τα πάρουμε. Άρα να συμφωνήσουμε ότι όλα αυτά που λέει ο αρχηγός σας εσείς για το 5,5 δεν υπάρχει. Γιατί το 19... Ακούστε, κύριε Μπούρα, προσπαθώ να σας εξηγήσω, νομίζω με πάρα πολύ μεγάλη υπομονή, με επιχειρήματα. Άρα το 19 που έχουμε πάρει το 1-1, λογικά, εκτός άμα έχει γίνει κάτι που δεν μπορούμε να προβλέψουμε, μια κρίση, κάτι άλλο ή κάτι θετικό που μπορεί να μετά να μπορούμε να ξοδέψουμε περισσότερο, τη 19 είμαστε στο δρόμο να έχουμε 3,5% και το 20. Γιατί είχαμε 3,5, πήραμε ένα και ένα, σβήνει το ένα το άλλο, άρα και το 19, και άρα υπάρχουν και τα αντίμετρα και για το 20. Αυτή είναι η αλήθεια. Και έχετε στήσει όλο μια ολόκληρη φιλολογία, επειδή δεν σας βγήκε ότι θα πέσει αυτή η κυβέρνηση, δεν θα υπάρχει αξιολόγηση αυτό, χτίζεται πάνω σε ένα ψέμα. Το ψέμα είναι ότι δεν υπάρχουν τα αντίμετρα. Τα αντίμετρα υπάρχουν αν ήμασταν εντός των στόχων.
Το ένα που ήθελα να πω. Το δεύτερο. Και το δεύτερο. Όχι, και το άλλο είναι ότι μέχρι το 21 έχουμε και πολύ περισσότερα αντίμετρα να κάνουμε. Μέχρι που λέει το βασικό σενάριο, μπορούμε να έχουμε μέχρι 3 δις να μειωθούν οι φόροι που νόμιζα μέχρι τώρα ότι ήταν κάτι που θα εκτιμούσατε εσείς. Οπότε μπορεί να τα πάρω από το χουλιαράκι που τα έχει βάλει φόρους, θα τα βάλω σε δαπάνες αφού δεν σας ενδιαφέρει. Πάμε παρακάτω. Τι μας είπατε για το χρέος, κύριε Βορύδη? Για το χρέος ξέρετε τι μας είπατε? Ότι δεν χρειάζεται τίποτα για το χρέος. Μας είπατε ότι το 12 το λύσατε. Δηλαδή επιστρέφετε τρεις μέρες πριν από το Eurogroup. Τρεις μέρες πριν από το Eurogroup μας λέτε ότι ο Βενιζέλος, δεν ξέρω γιατί τόσο καημόν να τον υποστηρίξετε, το έλυσε το χρέος το 12. Και άμα το έλυξε το χρέος το 12, γιατί είμαστε αυτή την κατάσταση? Φαντάζομαι για το ένα χρόνο του ΣΥΡΙΖΑ που εκτροχιάστηκε η οικονομία, αυτό λέτε? Δηλαδή μια βιωσιμότητα που κρατάει για 50 χρόνια στους υπολογισμούς του ΔΝΤ, του ESM, της ECB, που φτιάχνουν μελέτες βιωσιμότητες, λέτε ότι αν δεν υπήρχε ο ένας χρόνος που δεν πήγε καλά ο ΣΥΡΙΖΑ, θα ήταν βιώσιμο το χρέος, αυτό λέτε? Μπορώ να ξέρω γιατί δεν έχουμε την υποστήριξή σας τρεις μέρες πριν από το Eurogroup ότι χρειαζόμαστε περισσότερο χρέος και μας είπατε ότι είναι όλα μια καλά από το 12. Αν απαντήσετε σε αυτό, να συνεχίσει η συζήτηση.